Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Μάρκο Κοκολάκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δουλιαράκη. Καλά να είστε. Λοιπόν, από τη χθεσινή τη συνάντηση, την οποία προκαλέσατε εσείς, διοργανώσατε εσείς, να το πω διαφορετικά. Πείτε μου, σύσκεψη, τι βγήκε κύριε Κοκολάκη, γιατί είχατε καλέσει τους φορείς και να ενημερώσετε αλλά και να ενημερωθείτε τι στην ευχή γίνονται, γιατί οι συσκέψεις πάνε και έρχονται γύρω-γύρω και τριγύρω, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωράνε τα πράγματα με την ταχύτητα που θα έπρεπε να είναι η επιθυμητή για να πάτε δύο βήματα παρακάτω, για να μπορέσει το Αρκαλοχώρι ή η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος να ξαναβρει τη δυναμική της και τα βήματά της. Κύριε Μπιαράκη, στη χθεσινή σύσκεψη που είχαμε, θέλω να ευχαριστήσω μέσω της εκπομπής σας τους παρευρισκόμενους. Μην τους αναφέρετε ένα-ένα όμως. Όχι, δεν θέλω να τους αναφέρω ένα-ένα. Θα πω ότι το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε, γιατί αυτό που το ζητούμενο ποιο ήταν, να συμφωνήσουν οι παρευρισκόμενοι στη θέση του συλλόγου. Ήταν μισό λεπτό. Εγώ έκανα ένα λάθος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ήταν να πάντε οι φορείς τους οποίους είχατε καλέσει και άπαντες οι βουλευτές. Από την περιφέρεια εκπροσωπήθηκε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο κύριος Περιφερειάρχης με τον κύριο Μπαριτάκη, τον Παύλο και δύο, να μην πω ονόματα όπως είπατε, δύο αντιπεριφερειάρχες. Τέσσερις δήμοι εκπροσωπήθηκαν, αν θέλετε να πω. Από τους οκτώ. Οκτώ ήταν καλεσμένοι. Ναι. Ο κύριος Λαμπρινός, ο κύριος Φραγκάκης, ο κύριος Κοκοσάλης και ο κύριος Φωτάκης, σαν δήμαρχος από τους αντίστοιχους δήμους. Παραβρέθηκαν. Οι άλλοι τέσσερις για κάποιους λόγους, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, δεν παραβρέθηκαν. Κυβερνητικό. Από τους βουλευτές, ναι. είχαν έρθει οι βουλευτές, για να μην πω ονομαστικά, όλοι οι βουλευτές που εκπροσωπούν αντιπολιτευτικά κόμματα, εκτός τους δύο βουλευτές που εκπροσωπούν το κόμμα της κυβέρνησης. Εξαιτίας του ότι ενδεχόμενα υπήρχε μια μεγάλη σύσκεψη την Παρασκευή, κυβερνητική σύσκεψη και υπόθηκαν κάποια πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα θέματα της μίας σύσκεψης σε σχέση με την άλλη. Ωραία. Εμείς βασικά μας ενδιαφέρει να μην μείνουμε στο επίπεδο της θεωρίας. Θεωρία και θέλω να περάσουμε στο επίπεδο της πράξης. Αυτά που υπόθηκαν στη σύσκεψη, όπως ενημερωθήκαμε και εμείς που έγινε την Παρασκευή, την Παρασκευή σωστά, στο Ηράκλειο από το κυβερνητικό κλιμάκιο, εμείς αυτά που ανακοινώθηκαν ήταν στην ουσία ανακοινώθηκαν πράγματα τα οποία είχαν υποσχεθεί σε προηγούμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή ανακοίνωσαν την υλοποίηση κάποιων από αυτά, έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς η πληρωμή της αρρωγής. Σήμερα το πρωί έχω δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα από συμπολίτες μας και με ρωτάνε αφού μπήκαν τα χρήματα γιατί εμένα δεν με τα βάλανε. Τους εξηγώ λοιπόν ότι το 50% παραμένει αυτή τη στιγμή στην αρρωγή. Δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί. Τώρα, όσον αφορά την αναστολή εργαζομένων, γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να πληρωθούν. Πληρώθηκαν λοιπόν την Παρασκευή που μας πέρασε με καθυστέρηση 4 μηνών. Έγινε και μια εξαγγελία την οποία θεωρούμε σημαντική όσον αφορά τα 18 εκατομμύρια που θα δοθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής Ηρακλείου και Εύβοιας, με κάποια κριτήρια που θα βγουν στη διαφάνεια το επόμενο διάστημα. Αφορά λοιπόν επιχειρήσεις που έχει μειωθεί ενδεχομένως το τζίρος τους. Και θα πρέπει με κάποια απλή διαδικασία όπως περιγράφεται να πάρουν κάποια έξτρα αποζημίωση. Τώρα, νεότεροι το συγκεκριμένο ήταν σχετικά, κάτι που δεν το γνωρίζαμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί, ούτε τώρα πάλι, αλλά θα εξυπηρετήσει αρκετό κόσμο αυτή τα 18 εκατομμύρια που θα δοθούν σε αυτές τις δύο περιοχές, Εύβοια και Κρήτη. Τώρα, στη δικιά μας σύσκεψη, αυτό που θέλαμε να περάσουμε ήταν να θέσουμε, αν και ήταν γνωστά, τις θέσεις του συλλόγου μας σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν πραγματικά, τους κατοίκους, τα θέσαμε εκ νέου στους βουλευτές, στην περιφέρεια, στο σεβασμιότατο που παρευρισκόταν εκεί και στους δημάρχους της περιοχής. Αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι ήταν πλήρη συμφωνία στα αιτήματά μας και θα προωθηθούν κάποια από αυτά, από τη θέση του καθένας όσο μπορεί θα βοηθήσει στο να υλοποιηθούν αυτά τα αιτήματα που ζητάμε σαν σύλλογος. Αυτά τα οποία προτάσετε, τα πέντε πρώτα σε τίτλους ποια είναι? Τα πρώτα ας το πούμε είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι έχουν δοθεί το 50% περίπου της εργατικής συνδρομής. Η ενίσχυση. Θα ξανακλείσει τις 14 του μήνα. Είναι ένα θεματάκι που εκεί θα πρέπει να ζητήσουν παράταση για να μπουν κάποιοι. Αλλά το βασικό ποιο είναι, ότι
ένα μεγάλο ποσοστό των πληγέντων δεν έχουν πάρει σήμερα χρήματα, αυτό που έλεγα προηγουμένως γύρω στο 50%, να δοθεί το ποσό της οικοσκευής που είναι μικρό σε σχέση, εξυπηρετεί και το κράτος και εμάς, απλοποίηση της διαδικασίας στα κτίρια που έχουν υποστεί μικρή ζημιά κλίμακα. Μπορούμε να τα αναλύσουμε και λίγο παραπάνω για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί τα λέω έτσι επιγραμματικά και ενδεχομένως οι ακροατές που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό δεν θα το καταλάβουν. Αν θέλετε, δίνω διευκρίνηση. Παρακαλώ, δώστε τη, δώστε τη. Να δώσετε. Δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε, γι' αυτό τα λέω και λίγο βιαστικά. Είναι ελάχιστος ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι κάποιες διευκρινήσεις είναι απαραίτητο να δοθούν, κύριε Κοκολάκη. Τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, στατικά, είναι ασφαλή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο κάτοχος αυτός των σπιτιών να μείνει μέσα, αλλά χρήζουν κάποιες επισκευές. Αυτές οι επισκευές κυμαίνονται από 2-3 χιλιάρικα, μπορούν να φτάσουν μέχρι και 20-30 και 40 χιλιάδες. Εμείς λοιπόν ζητάμε στα πράσινα κτίρια που έχουν μικρή κλίμακα ζημιάς να απλοποιηθεί η διαδικασία, να μην χρειάζεται δηλαδή σύσταση φακέλου, η οποία κοστίζει αρκετά και σε χρόνο και σε χρήμα, να απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, το κόσμο να μπορέσει άμεσα να μπει μέσα και να προχωρήσει. Τώρα, και ο χρόνος επίσης μέχρι τις 14 του μήνα είναι πάρα πολύ μικρός, όταν γνωρίζουμε από την άλλη ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, όταν είναι ελάχιστοι ή ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τους ελέγχους. Δεν το λέω εγώ αυτό, είναι διαστόματος του ιδίου του Δημάρχου. Ακριβώς, και είναι διαστόματος και του ιδίου του Δημάρχου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, τεχνική υπηρεσία του Δήμου με 2 υπαλλήλους, συν 4 στο ΔΕΦΚ, είναι το τμήμα με φυσικών καταστροφών, δηλαδή το γραφείο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Γι' αυτό εσείς είπατε από την αρχή, επιτέλους από τη θεωρία πρέπει να πάμε στην πράξη. Αυτό είναι το ζητούμενό μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μέχρι 14 του μήνα ποιος θα προλάβει, τον κύριο Νίδε? Σωστά, αλλά κοιτάξτε, οι 4 άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να δίνουν πληροφορίες στον κόσμο. Πώς θα βγουν έξω να κάνουν τις αυτοψίες? Συγγνώμη, πρωτόκολλα κατεδάφισης που χρειάζεται όλα αυτά. Και οι φάκελοι που συγκεντρώνουν. Τώρα, είπε ο κ. Τριαντόπουλος ότι είναι στη διαδικασία προχείρησης διαγωνισμού για να την πρώτη 30 υπαλλήλων για αυτή τη θέση. Σωστά. Το πόσο θα κρατήσει η διαδικασία αυτή για την προχείρηση διαγωνισμού είναι ένα ζητούμενο. Γιατί συνήθως ήθιστε να κρατάει αρκετούς μήνες. Αν λοιπόν αυτό προχωρήσει, θα πάνε όλα πίσω. Και οι 30 υπάλληλοι δεν επαρκούν σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε εκεί θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα. Εμείς το έχουμε εντοπίσει από την πρώτη μέρα που συσταθήκαμε σαν σύλλογο και το διεκδικούμε μέχρι και τώρα. Το θέμα το άλλο που μας απασχολεί επίσης είναι τα τιμολόγια του 2011, που αυτό είναι ένα πολύ βασικό και θα πρέπει να δοθεί και σε αυτό άμεσα λύση, γιατί αν αυτό δεν καταργηθεί, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να αναδομηθεί η περιοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70 με 80%. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο που σας αναφέρω και μπορώ να το τεκμηριώσω αν θέλετε. Δηλαδή... Ας πάρουμε ένα κίτρινο κτίριο το οποίο έχει. Ναι, ένα παράδειγμα φέρτε. Πραγματικές περίπου 20.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί για να φτιάξει το σπίτι 20.000 ευρώ. Θα χρειαστεί επίσης να πληρώσει το μηχανικό 4.000 ευρώ, πάμε στα 24. Τι προβλέπετε, η δαπάνη του μηχανικού είναι μη επιλέξιμη. Τα 20.000 είναι με τιμές του 2011, που η πραγματική εικόνα σήμερα που θα μπορέσει να ζητήσει είναι περίπου στις 12.000. Από τις 12.000 λοιπόν που θα μπορέσει να δικαιολογήσει ο μηχανικός στην κατάθεση φακέλου, χρηματοδοτείται το 80%. Δηλαδή πάμε στα 9.600. 9.600 ευρώ θα πάρει ο άνθρωπος στα χέρια του και τα υπόλοιπα 14.400 θα πρέπει να τα βάλει από τη ζέπη του ή από δάνειο. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ακριβώς. Σας φέρω ένα παράδειγμα. 24.000 ένα σπίτι, με αυτά που ισχύουν σήμερα, ο άνθρωπος που θα το φτιάξει θα εισπράξει 9.600. Τα 14.400 θα πρέπει να τα βάλει από τη ζέπη του. Και αν δεν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, και τα 9.600 που του έχουν δοθεί θα ζητηθούν πίσω εντόκος. Και άντε να τρέξεις και άντε να τα προλάβεις και πώς να τα βρεις όταν βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα αυτή την ώρα, στενάζει υπό το βάρος όλων των ζημιών που υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ιάνθηση. Γι' αυτό λέτε και πολύ σωστά ότι ερημώνηκε η περιοχή και ότι ο κόσμος φεύγει. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ήθελα να συνεχίσω, κυρία Βουγγεράκη, αν με επιτρέπετε. Αυτά λοιπόν που μεταφέρουμε στον κόσμο είναι μια πραγματική εικόνα. Τα αντιλαμβάνει ο κόσμος και λέει: να μείνω εδώ, δεν μπορώ να το φτιάξω. Και αν το φτιάξω, τι να κάνω? Η ροή είναι συνεχόμενη. Το ποσοστό το οποίο φεύγουν από κάποια χωριά είναι τα νούμερα, είναι τραγικά.
οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σήμερα. Δυστυχώς, αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που έρχεται και συνεχίζει και φεύγει. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Μήπως θέλουν μια ερημωμένη πόλη σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο δίπλα. Τι να σας πω, απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά αυτό που λέτε ότι ερημώνει το Αρκαλοχώρι, ερημώνουν οι περιοχές, είναι νομίζω το πιο σημαντικό, διότι οι άνθρωποι που μπορεί να περιμένουν να πάρουν 5 δραχμές, θα πρέπει να βάλουν από την τσέπη τους προκαταβολικά άλλες 5 ή 7, και δεν ξέρουν τελικώς από αυτά τα 5 αν θα καταφέρουν να κρατήσουν πράγματα, να κρατήσουν και τα 5, ή θα πρέπει να επιστρέψουν κάποια από αυτά ή όλα από αυτά. Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι, τουλάχιστον από ό,τι είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος ή το γραφείο του, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και εκείνη η διαδικασία που λέει: προχωράω τον έλεγχο, και από τη στιγμή που οι δικοί σας έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί εκεί κάτω, μπορεί και κάποιοι να χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα. Και αυτό ισχύει. Αλλά ολοκληρωμένοι έλεγχοι αφορούν το παράδειγμα που σας έφερα προηγουμένως. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν γίνει, είναι και αυτοί, αυτό αφορούσε επιχειρήσεις, που είπε ο κ. Τριαντόπουλος και πολύ σωστά το επισήμανε. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζητήσει μέσα από την πλατφόρμα να πάρουν για υλικές ζημιές στην επιχείρησή τους και δεν προχωρούν στη σύσταση φακέλου στην περιφέρεια, θα επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Είναι χρήματα προφανώς που δεν τα δικαιούνται. Όταν κάνεις την αίτηση, πρέπει μετά να δικαιολογήσεις που τα κάνεις. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν φταίει λοιπόν εκεί το Υπουργείο, θα φταίνε οι ίδιες επιχειρήσεις. Δεν ρίχνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ευθύνες στον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει δίκιο και η περιφέρεια έχει δίκιο που το ζητάει. Αυτοί που κάναν το αίτημα, δικαιολογήστε πού τα θέλετε τα χρήματα, γιατί δεν το κάνουν. Και λίγη προθεσμία 28 του Φεβρουαρίου. Όσοι λοιπόν μας ακούνε, πρέπει να επισπεύσουν στις διαδικασίες να φτιάξουν φάκελο στην περιφέρεια. Διαφορετικά θα χρειαστεί να γυρίσουν εντόπως πίσω το ποσό που έχουν πάρει. Και αφορά, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, μόνο τις επιχειρήσεις. Το μεγάλο το ζητούμενο είναι ότι πρέπει ο χρόνος να τρέξει. Οι παριστάμενοι στους οποίους προαναφερθήκατε έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Ο κόσμος περιμένει, και σαν σύλλογος τι περιμένουμε. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Εάν εκείνοι, το καταλαβαίνω αυτό που περιμένετε εσείς και αυτό που περιμένει ο κόσμος. Εγώ ρωτώ το εξής. Όσοι ήρθαν στη χθεσινή συνάντηση, καταλάβατε ότι μπορούν να τρέξουν τις διαδικασίες? Είτε βουλευτές είναι, είτε περιφέρεια είναι, είτε δημοτικές αρχές είναι, μπορούν να τρέξουν τα πράγματα? Στο τέλος της σύσκεψης χθες, δυστυχώς δεν ήταν όλοι παρευρισκόμενοι, πήρα το λόγο για να δευτερολογήσω. Αυτό που ανέφερα είναι ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων αυτή τη στιγμή, και δεν το λόγω, το λέω στο κράτος, και μάλιστα αυτό σαν μάθημα δίνεται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, που είχε τύχει και εγώ να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα σε κάποια από αυτά στη Γερμανία, και με λυπούσε το γεγονός ότι δεν εφαρμόζουμε εμείς αυτά που λέγανε οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Πού θα καταλήξω? Ο Σοκράτης λοιπόν λέει ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων. Η Δέλτα ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι. Κοινός κουτσομπολιά, το συναντάμε, και δεν είμαστε κανείς καθαρή κατηγορία Α, Β, Γ ή Δ. Αλλά δυστυχώς κάποιοι και από τους παρευρισκόμενους, δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους, αλλά να κάνουν αυτοκριτική, ασχολείται μόνο με το τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό το βάζει ο Σοκράτης στη Δ κατηγορία. Η Γ κατηγορία ασχολείται με το γέγον. Γεγονός, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί. Η Β κατηγορία ασχολείται με το μέλλον. Τι θα κάνουμε στο μέλλον, η Β. Και πολλοί από αυτούς και από εμάς είμαστε ανάμεικτοι. Ασχολούμαστε με τη Β κατηγορία. Και καταλήγει λοιπόν ο Σοκράτης ότι η Α κατηγορία, ναι μεν είναι αυτή που κάνει σχέδια για το μέλλον, αλλά περνάει από τη θεωρία στην πράξη. Εκεί εστερούμε, η κυρία Τουλγεράκη. Στη θεωρία είμαστε όλοι άπιαστοι. Στην πράξη θέλουμε να δούμε. Αυτή είναι η κατηγορία Α που δεν τη λέω εγώ, τη λέει ο Σοκράτης. Και τη συμμερίζονται μεγαλύτερα πανεπιστήμια σήμερα στην Ελλάδα για να προχωρήσουν, για να κάνουν οι άνθρωποι πράγματα και να πάνε πιο μπροστά. Τα επόμενα βήματά σας ποια είναι? Τα επόμενα βήματα είναι να κάνουμε επίσης μια συνάντηση με τους συλλόγους της περιοχής, να τους ενημερώσουμε για αυτή τη σύσκεψη, τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα, προτάσεις να δεχθούμε από αυτούς και να συμπορευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι μόνο σύλλογος, υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στην περιοχή. Ναι, μεν δεν είναι σεισμόπληκτοι, μπορεί να είναι εμπορικοί, μπορεί να είναι πολιτιστικοί, μπορεί να είναι αθλητικοί. Αλλά τους θέλουμε όλους μαζί για να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα, καλημέρα.